απίστευτες και τριτοκοσμικές καταστάσεις έζησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν στο Βέλγιο για να παρακολουθήσουν το μάτς της Πέμπτης κόντρα στην Μπριζ. Η περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου, φίλου του Δικεφάλου που βρέθηκε εκεί, συγκλονίζει, αφού από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Εκεί γνήναν κόσμο, δηλαδή παίρναν κόσμο τυχαία random, κόβαν φάτσες και σου λέει έλα εδώ, παιδί σου, να σε δω εδώ πώς είσαι. Χωρίς λόγο, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει πρόκληση τίποτα. Κάποια στιγμή έρχεται μια υδροφόρα, μας ψοφάει στο νερό, μας δείχνει νερό από πάνω μέχρι κάτω. Εντάξει, εγώ ήμουνα 5,5 ώρες βρεγμένος. Ο μπροστινός μου το χτυπάει στα πόδια, σκάει πάνω στο γκάδο με το κεφάλι, τον έριξε κάτω δηλαδή υδροφόρα από πίσω και έφυγε με το κεφάλι πάνω στον γκάδο, εγώ την τραβούσα. Και εκεί μπαίνουν τα ΜΑΤ και κλείνουν την είσοδο. Τρέχουμε όσοι προλαβαίνουν μέχρι να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Γιατί εγώ είμαι σοκαρισμένος, δεν το πιστεύω ότι με έχουν βρέξει. Δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο ότι απλά άνοιξε την τροφόρα και μας έβριξε χωρίς καμία πρόκληση. Πετάνε χημικά, τρέχουμε, μπαίνουμε μέσα, μας βαράνε, μας κλωτσάνε για να μπούμε μέσα του ΜΙΚΕ και κλείνουν τα ΜΑΤ την είσοδο και τέλος. Οι αστυνομικοί της πόλης έκαναν απρόκλητη χρήση βίας στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, χτυπώντας τους με γκλοπ, ενώ εκείνοι στην προσπάθειά τους να αμυνθούν έκαναν κίνηση να ρίξουν μέχρι και έναν φράχτη. Η ταλαιπωρία ήταν τεράστια. Κάναμε ακριβώς ό,τι μας είπανε. Δηλαδή, παρκαράμε εκεί που μας είπανε, ήρθαμε με το δικό μας μέσο, ήρθαμε με αεροπλάνο, φτάσαμε στην Μπριζ με το δικό μας μέσο, πήγαμε με τα λεωφορεία που μας είπανε. Και όταν φτάσαμε εκεί, μας στιβάξανε σαν ζώα, ας πούμε. Μας ρημώξανε μέσα σε ένα διάδρομο. Είχαν βάλει ένα κάθετο αυτοκίνητο της αστυνομίας, ούτως ώστε να περνάει ένας-ένας μπροστά από το αυτοκίνητο. Είχαν κάνει μια διπλή φάλαγγα με ΜΑΤ, την αστυνομία των ΜΑΤ. Και καθώς περνούσες, σε βρίζανε, σε χτυπούσανε. Δηλαδή, δεν σου λέγανε προχώρα, δεν σου λέγανε ήρεμα, τίποτα. Ταλαιπωρία, έναν-έναν, σωματικό έλεγχο επί τόπου. Και σου λέγανε προχώρα και σε βαρούσανε, παιδί μου, ξέρεις, δεν σε σπρώχνανε, σε βαρούσανε με το γκλοπ. Οπότε μετά από εκεί φτάνει σε ένα άλλο σημείο, στο οποίο κάνουν έναν σωματικό έλεγχο, γιατί εκεί δεν κάναν τίποτα. Απλά μας τριμώξανε και μας βαρούσανε, τίποτα άλλο. Η βελγική αστυνομία με σπρέι πιπεριού και χημικά επιτέθηκε χωρίς λόγο στους φίλους του ΠΑΟΚ, ενώ προχώρησε αυθαίρετα και σε συλλήψεις ανθρώπων που έφεραν κανονικά εισιτήριο, που δεν τους επιτράπηκε να μπουν στο γήπεδο παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει όλους τους ελέγχους. Και όλα αυτά ενώ τους σημαδεύουν με κανόνια νερού σε απόσταση αναπνοής. Οπότε αφού περνούσαμε για το λασπόδρομο, εκεί εντάξει είδα τον τύπο με τα σπασμένα πλευρά, τον είχα σαπίσει στο ξύλο, εντάξει ένα παλικάρι, τον βοηθούσαν εκεί, δεν ξέρω τι έγινε αυτός. Και φτάσαμε στα τουρνικέ, στα οποία δεν βάζαν κόσμο μέσα, εντάξει, τους λέγαμε έχουμε εισιτήριο, δεν, τίποτα. Είχε γίνει κάποια στιγμή, δεν βάζαν κόσμο, πήγαν κόσμο, σπηδούσε τα κάγκελα, τους σαπίσαν στο ξύλο, τους βρέξανε. Και μετά φτάσαμε η δικιά μας σειρά, που ήμασταν για μια, τι θα πω τώρα, 300-400 άτομα, τα οποία περιμέναμε στην ουρά για να μπούμε με τα εισιτήριά μας. Είχαμε όλοι εισιτήρια εκεί, εντάξει, επιβεβαιωμένος, το λέω σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε την πλήρη αποκατάσταση και ηθική αποζημίωση όσων υπέστησαν ζημία άδικα και κάλεσε την Club Breeze να καταδικάσει την εν πολύ ρατσιστική συμπεριφορά της βελγικής αστυνομίας που αντιμετώπισε τους Έλληνες ως εκ προημίου εγκληματίες. Παράλληλα, συνεχάρη τον κόσμο του που επέδειξε ψυχραιμία. Επειδή πάω πολλά χρόνια στο γήπεδο, έχω διαρκέσει πολλά χρόνια, αυτό που είδα εγώ δεν ήταν ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ήμασταν άλλη ομάδα. Ήρεμοι, χαλαροί. Μας κάνανε αυτά που μας κάνανε και δεν κάναμε τίποτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν είδα μια πέτρα να φεύγει, δεν είδα ένα μπουκάλι, που τα έχουμε δει αυτά, έτσι. Τα έχουμε κάνει. Δεν θα κρυφτούμε σε τα δάχτυλά μας. Αλλά δεν έγινε τίποτα.